σε μια έκτακτη είδηση τώρα. Ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος παρενόχλησε και οδήγησε σε κατάρριψη ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας στην Μαύρη Θάλασσα. Πάμε στο Γιώργο Φελίδη. Τι έχει γίνει, Γιώργο? Το επεισόδιο συνέβη πάνω από τα διεθνή ύδατα, όπου επιχειρούσαν δύο ρωσικά αεροσκάφη Σουχόι 27 σήμερα το πρωί και ένα αμερικανικό ντρόουν τύπου Reaper. Σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο, το ένα από τα ρωσικά αεροσκάφη, κάνοντας ελιγμούς, βρέθηκε σκόπιμα μπροστά από το μη επανδρωμένο αεροσκάφος και του πέταξε καύσιμα. Mm-hmm. Στη συνέχεια, κατέστρεψε την προπέλα που φέρει το ντρόουν στο πίσω μέρος του, κάτι που ανάγκασε το αμερικανικό κέντρο διοίκησης να καταρρύψει το ντρόουν στη Μαύρη Θάλασσα. Για το επεισόδιο είχε ενημερωθεί ο πρόεδρος Biden, ενώ ο ανώτατος διοικητής των Ανατολικών Δυνάμεων στην Ευρώπη, στρατηγός Κρίστοφερ Καβόλη, ενημέρωσε τους συμμάχους. Ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Τζον Κέρμπι, χαρακτήρισε το συμβάν όχι ασυνήθιστο, αλλά ανασφαλές, αντιεπαγγελματικό και ρυψοκίνδυνο. Μας πληροφορούν επίσης ότι εκλήθη ο Ρώσος πρέσβης στην Ουάσιγκτον, στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Ρωσικά και αμερικανικά αεροσκάφη έχουν διασταυρωθεί πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα στη διάρκεια του Ουκρανικού πολέμου, αλλά αυτή είναι η πρώτη τέτοια αψιμαχία που γίνεται ακριβώς γνωστή, και μια αψιμαχία που μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη κλιμάκωση. Για αν το δούμε, το παρακολουθούμε, γιατί θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι σοβαρό. Δεν είμαστε εκεί ακόμη. Για να δούμε τη δήλωση του κ. Κέρμπι. The president was briefed by the National Security Advisor about this incident earlier this morning. It is not uncommon, Amr, for there to be intercepts by Russian aircraft of U.S. aircraft over the Black Sea. Even in recent weeks, there have been other intercepts. But this one obviously is noteworthy because of how unsafe and unprofessional it was, indeed reckless that it was.